Το φύλο και η κατασκευή του εαυτού. Μία διδακτική προσέγγιση της θεωρίας των φύλων και πώς αυτά καθορίζονται μέσα από τη μελέτη του λογοτεχνικού έργου «Περηφάνεια και προκατάληψη» της Jane Austen. Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε από την Ξένια Πάπαρη, εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας, και παρουσιάζεται στο συνέδριο του νέου παιδαγωγού Μάιος 2022. Η διδακτική προσέγγιση της θεωρίας των φύλων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας και συνδέθηκε με την αγγλική λογοτεχνία, αλλά και με άλλους τομείς της τέχνης, όπως ζωγραφική και ποιήση, με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να ασκηθούν σε μια βιωματική προσέγγιση της γνώσης, καθώς η τέχνη μετασχηματίζεται σε ένα δημιουργικό και πολυδιάστατο σταυροδρόμι κοινωνικοποίησης, συμμετοχικότητας και ευαισθητοποίησης σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Απευθύνεται σε μαθητές λυκείου, επιπέδου γλωσσομάθειας Β1, Β2, μεικτής ικανότητας. Το επίπεδο δυσκολίας θεωρείται μέτριο έως δύσκολο. Το σενάριο πραγματεύεται τον ηθικό προβληματισμό, φύλο και στερεότυπα, όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί, του διαφορετικού οικονομικά, κοινωνικά, ταξικά, με τη διδακτική προσέγγιση μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναγνωρίζουν, προβληματίζονται και παίρνουν θέση απέναντι στην ηθική της πραγματείας. Αναφορικά με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες κάνουν χρήση των διαδικτυακών εργαλείων, μία διαδικασία που ενισχύει τύπους μάθησης όπως ο οπτικός και ακουστικός. Χρησιμοποιούν πολυτροπικά κείμενα, ψηφιακούς πόρους και συνεργατικές δραστηριότητες, κατακτώντας έτσι τον νέο ψηφιακό γραμματισμό. Η γνώση που αποκτούν αναδύεται από την αλληλεπίδραση της παιδαγωγικής και τεχνολογικής γνώσης. Εφαρμόζοντας τα παραπάνω, οι μαθητές και οι μαθήτριες λειτουργούν σε κοινότητα μάθησης και διαμορφώνουν χαρακτηριστικά όπως η κριτική επικοινωνιακή ικανότητα, η διερευνητική κριτική στάση απέναντι στα διαπραγματευόμενα, αποκτώντας έτσι μια νέα ταυτότητα. Οι στόχοι του σεναρίου αφορούν στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων, στην έμφυλη κοινωνική ανισότητα, στο να συνειδητοποιήσουν πώς διανέμονται οι ρόλοι των δύο φύλων στο κοινωνικό περιβάλλον, στην αντίληψη ότι όποια γνώμη έχουν σχηματίσει οι εκπαιδευόμενοι είναι προϊόν στερεοτύπων που έχουν αποκτήσει καθώς πραγματοποιείται η κοινωνικοποίησή τους. Να συνειδητοποιήσουν ότι οι λέξεις κρύβουν απόψεις, απόψεις για τα δύο φύλλα. Να προβληματιστούν σχετικά με το τι στην πραγματικότητα καθορίζει τις επιλογές τους. Σε κοινωνικό ή σε επαγγελματικό επίπεδο. Αποφασίζουν οι ίδιοι ή κάποιοι άλλοι. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δουλεύουν μόνοι ή σε ζεύγη ή και σε ομάδες, στην τάξη ή στο εργαστήριο της πληροφορικής. Οι οδηγίες δίνονται μέσα στην τάξη, είτε στην E-class, ενώ η εκπαιδευτικός καθοδηγεί και συμβουλεύει. Με το πέρας της διαδικασίας, οι μαθητές και μαθήτριες αναμένεται να είναι ικανοί να αμφισβητούν τις φυσικοποιημένες ιδεολογίες στα στερεότυπα που ενυπάρχουν τόσο στα λογοτεχνικά κείμενα, όσο και στις δικές τους μυθοπλαστικές δημιουργίες, να μάθουν να αντιμετωπίζουν κριτικά τις πληροφορίες που δέχονται. Όσον αφορά στη μεθοδολογία, ο επικοδομητισμός είναι ένα από τα βασικά μοντέλα μάθησης στο εν λόγω σενάριο. Αφού ο μαθητής και η μαθήτρια ανιχνεύει και κατασκευάζει έννοιες, αξιοποιεί τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει, χωρίς να δέχεται άκρητα οποιαδήποτε πληροφορία, καταλήγοντας έτσι στην τελική γνώση φιλτραρισμένη. Η θεωρία του κοινωνικού επικοδομητισμού εφαρμόζεται στο σενάριο, καθώς ακολουθείται η μεθοδολογική προσέγγιση της ομαδοσυνεργατικής διερευνητικής μάθησης.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Γιγκόφσκι, το άτομο αναπτύσσει το γνωστικό μαθησιακό του δυναμικό σε μια ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία το άτομο μπορεί με αλληλεπίδραση να κατακτήσει ένα γνωστικό επίπεδο ανώτερο αυτού που κατέχει από μόνο του. Με άλλα λόγια, η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που από μόνος μου μπορώ να κατακτήσω και αυτό που θα κατακτήσω αν με βοηθήσουν. Έτσι, στο εν λόγω σενάριο, η εργασία σε ομάδες και η συζήτηση που ακολουθεί δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες για αναζήτηση και οικοδόμηση της γνώσης, όπως και το περιβάλλον Padlet αποτελεί ιδανικό εργαλείο εφαρμογής του κοινωνικού επικοδομητισμού, αφού οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν συνεργατικά, να τροποποιούν ή να προσθέτουν κείμενα ή εικόνες. Το πρώτο στάδιο της διδακτικής προσέγγισης ξεκινά με δραστηριότητες προανάγνωσης. Κατά την πρώτη δραστηριότητα, η συντονίστρια διαβάζει προτάσεις στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι καλούνται να πάρουν θέση στις γωνίες του «συμφωνώ» ή «διαφωνώ». Η δραστηριότητα προκαλεί την ανταλλαγή απόψεων στην ομάδα γύρω από ζητήματα που αφορούν στους ρόλους που αναλαμβάνουν τα φύλα. Αμφισβητούνται στερεότυπες αντιλήψεις στη βάση του φύλου και οι μαθητές και οι μαθήτριες ενθαρρύνονται να σκεφτούν το ζήτημα πολύπλευρα, να ανταλλάξουν σκέψεις και να επιχειρηματολογήσουν για τις θέσεις που έχουν. Οι προτάσεις προς κρίση των μαθητών θα μπορούσε να είναι: τα κορίτσια πρέπει να επιστρέφουν νωρίς στο σπίτι, οι άντρες δεν κλαίνε, μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι καλός εργοδότης, είναι καλύτερο να είσαι άντρας παρά γυναίκα. Το κάπνισμα φαίνεται πιο ωραίο σε ένα νεαρό αγόρι από ότι σε ένα νεαρό κορίτσι. Οι άντρες είναι πιο δυνατοί από τις γυναίκες. Οι γυναίκες κερδίζουν αυτό που θέλουν γιατί είναι πονηρές. Οι γυναίκες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην οικογένεια και όχι στην εκπαίδευση και την εργασία τους. Μετά τη δραστηριότητα και στο πλαίσιο της αξιολόγησης των απόψεων των μαθητών και μαθητριών, συζητήθηκαν θέματα όπως αν τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν περισσότερες ομοιότητες ή διαφορές, αν υπάρχουν άλλες προσδοκίες για τα κορίτσια και άλλες για τα αγόρια, αν νιώθουν πως τους περιορίζουν αυτές οι αντιλήψεις. Από πού προέρχεται η άποψη που έχουμε για τα αγόρια και για τα κορίτσια, γιατί σκεφτόμαστε διαφορετικά για τους μεν και διαφορετικά για τους δε, αν θελήσαμε ποτέ να κάνουμε κάτι που θεωρείται κοριτσίστικο ή αγορίστικο αντίστοιχα, και αν ναι, τι συνέβη. Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων προανάγνωσης, ζητήθηκε από τους μαθητές να αποφασίσουν αν οι λέξεις που τους παρουσιάζονται στον προτζέκτορα, εδώ τις βλέπετε στο κόκκινο πλαίσιο, συνδέονται με το αρσενικό ή θηλυκό φύλλο. Ακολούθησε κριτική συζήτηση των επιλογών τους, προβλήθηκε βίντεο που αφορά στα στερεότυπα και έχει αναρτηθεί στο ψηφιακό μας πίνακα Padlet. Το δεύτερο στάδιο έθεσε το κριτικό ερώτημα στους μαθητές και τις μαθήτριες: πόσο σημαντικό είναι για σένα να κάνεις ή να μην κάνεις αυτό που κάνουν οι άλλοι. Οι απαντήσεις ποικίλες και αξιοσημείωτες. Κάνω αυτό που συμφωνεί με τα πιστεύω μου, πράττω χωρίς να επηρεάζομαι από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, κάνω αυτό που πραγματικά θέλω. Από τις απαντήσεις των μαθητών και μαθητριών φάνηκε ότι αντιμετώπισαν αρκετά επιφανειακά το ερώτημα, καθώς δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο αν οδηγούμαστε στις επιλογές μας επειδή το θέλουμε εμείς οι ίδιοι ή επειδή αναγκαζόμαστε. Ως αποτέλεσμα της συζήτησης, προέκυψαν τα υποθέματα της ομοιομορφίας και της διαφορετικότητας, βάσει των οποίων οδηγηθήκαμε στα κριτικά ερωτήματα: γιατί ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να ανήκει σε μία ομάδα, πόσο σημαντικός μπορεί να είναι κάποιος που είναι διαφορετικός από τους άλλους. Και έτσι οδηγηθήκαμε στο τρίτο στάδιο της προσέγγισής μας.
επιλογή έργων τέχνης και η συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα. Τρία έργα επιλέχθηκαν για να πυροδοτήσουν ανάπτυξη προβληματισμού και κριτικού αναστοχασμού. Γιατί η τέχνη είναι το σφυρί με το οποίο δίνεις μορφή στην πραγματικότητα, κατά τον Μπρέχτ. Το πρώτο έργο τέχνης που επιλέχθηκε είναι ο πίνακας Κολκόντα του Ρενέ Μαγκρίτ του 1953. Δόθηκε χρόνος στα παιδιά να διαβάσουν τον πίνακα, να τον παρατηρήσουν, τι βλέπουν με μια πρώτη ματιά και στη συνέχεια να ψάξουν για το τι συμβολίζει αυτό που βλέπουν με την πρώτη ματιά και τέλος τι συναισθήματα τους προκαλεί. Ο πίνακας συνδέεται με το κριτικό ερώτημα ομοιομορφία. Οι μαθητές είπαν «Βρέχει άντρες» και ακούστηκε η λέξη «dominant». Με την πρώτη ματιά βλέπουμε τους πρώτους μπροστά και μετά συνειδητοποιούμε ότι και όλοι οι άλλοι πίσω είναι και αυτοί άντρες. Είναι όλοι ίδιοι. Ακόμη και το κτίριο είναι ομοιόμορφο. Έχουν όλοι την ίδια στάση. Όσον αφορά στα συναισθήματα που τους προκάλεσε, μονοτονία, θλίψη, βαρετό να το κοιτάς συνέχεια, δεν μου βγάζει κανένα συναίσθημα. Αν ήταν στο σπίτι μου, θα ήθελα να τον κατεβάσω. Το δεύτερο εικαστικό έργο που επιλέχθηκε ήταν το «Not to be reproduced» του 1937, επίσης του Ρενέ Μαγκρίτ. Κατά την ίδια διαδικασία και την ίδια προσέγγιση, οι μαθητές και μαθήτριες φάνηκε να επηρεάζονται πιο έντονα από τον πρώτο πίνακα. Είπαν, δεν βλέπει τον εαυτό του, δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του, δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του γιατί δεν έχει προσωπικότητα, δεν ξέρει ποιος είναι, δεν βλέπει το πρόσωπό του αλλά ούτε κι εμείς, επειδή δεν έχει ταυτότητα, δεν ξεχωρίζει. Ο εαυτός μας μας εμποδίζει να δούμε το αληθινό μας πρόσωπο. Όταν δεν αντικρίζεις τα μάτια σου, είσαι τυφλός. Όσον αφορά στα συναισθήματα που τους προκάλεσε, είπαν φόβο. Όταν τον κοιτάζω, νιώθω κάτι να με πλακώνει. Σαν να μην βρίσκεις την πόρτα να βγεις. Νιώθω σαν να μην μπορώ να αναπνεύσω. Το τρίτο έργο που επιλέχθηκε ήταν το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, «Σε φέτσε il gran rifiuto». Το τρίτο έργο συνδέεται με το κριτικό ερώτημα «Διαφορετικότητα». Οι αντιδράσεις τους, το σωστό μπορεί να το ξέρεις, αλλά δεν το επιλέγεις γιατί φοβάσαι ότι θα σε κάνουν στην άκρη και θα είσαι μόνος ή μόνη σου και αυτό θέλει μεγάλη δύναμη να το διαχειριστείς. Στο τέλος όμως θα βγεις νικητής, γιατί μαθαίνοντας να παλεύεις, θα μάθεις και στους άλλους να σε αποδέχονται και να σε παραδέχονται. Με αξιοσημείωτες αναφορές, όπως έχουμε ηθικό καθήκον, πρώτα απ' όλα απέναντι στον εαυτό μας, να επιλέξουμε το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι, σαν το Λεωνίδα της Σπάρτης, μόλις προχθές τα λέγαμε, όπου εντοπίζεται ο συσχετισμός της προγενέστερης γνώσης με την καινούρια. Οι μαθητές σε αυτό το σημείο συνέδεσαν αυτό που διαπραγματευόμασταν με παλαιότερη πραγματεία όσον αφορά στο ηθικό καθήκον. Όπως επίσης και η αυθόρμητη παρατήρηση μιας μαθήτριας, η οποία συσχέτισε την εμπειρία της με άλλο τομέα της έκφρασης της τέχνης, που την οδήγησε στην κατασκευή της νέας γνώσης. Στη συνέχεια και προχωρώντας στο τρίτο στάδιο του διδακτικού σεναρίου, ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν σε συνεφόλεξα, καθώς το αποτέλεσμα από το συνεφόλεξο θα ανεδείκνυε την ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους, δύο λόγια ορίζοντας το φύλο τους. Τα συνεφόλεξα αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων Padlet. Στο τέταρτο στάδιο έγινε η σύνδεση με το λογοτεχνικό έργο «Περηφάνεια και προκατάληψη», όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να αναζητήσουν στην E-Class αποσπάσματα από το λογοτεχνικό έργο του σχολικού εγχειριδίου κεφάλαιο 7, καθώς και παραδείγματα καλλιτεχνικής έκφρασης της πραγματείας. Εδώ βλέπουμε ένα απόσπασμα από το έργο στα αγγλικά,
και εδώ την ελληνική απόδοση του αποσπάσματος. Σε αποσπάσματα όπως αυτά, τα παιδιά έπρεπε πρώτα να εντοπίσουν στοιχεία που αφορούν στην κοινωνική ανισότητα που βιώνουν οι χαρακτήρες και πώς καθορίζουν τις επιλογές τους. Στη συνέχεια να αποδώσουν τα κείμενα μετατρέποντάς τα, εκθέτοντας τις δικές τους παρεμβάσεις, διαμορφώνοντας καινούργια δεδομένα για τους χαρακτήρες. Περαιτέρω και πάντα στο πλαίσιο του οικοδομισμού της γνώσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιούργησαν εικαστικές παρεμβάσεις και βίντεο κλιπ. Όλες οι δημιουργίες των μαθητών και των μαθητριών, όπως συνέντευξη σε εφημερίδα, εικαστική παρέμβαση, συνεφόλεξα, βίντεο κλιπ, αναρτήθηκαν στον ψηφιακό μας πίνακα Padlet. Ο απότερος στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν να καταστήσει τα παιδιά ικανά να κατανοήσουν ότι κάθε ανθρώπινο όν, ανεξαρτήτως φύλου, έχει δικαίωμα στο σεβασμό, στην αξιοπρέπεια, στην αποδοχή. Ότι κάθε ανθρώπινο όν έχει μεν το δικαίωμα να κρίνει, αλλά με γνώση και σπλαχνία, για να εστιάζει στο είναι και όχι στο φαίνεσθε. Και να συντελεί έτσι στη δημιουργία κοινωνίας ισότητας και ισοτιμίας για όλα τα μέλη που την αποτελούν. Όλα τα παραπάνω έγιναν προσβάσιμα χρησιμοποιώντας ως εργαλείο λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά κείμενα, πίνακες ζωγραφικής, ποίηση, μουσική. Διαπιστώθηκε ότι τα δεύτερα αποτέλεσαν πιο πρόσφορο έδαφος για να κατανοηθεί από τα παιδιά η πραγματεία της δράσης. Προκάλεσαν το ενδιαφέρον και πυροδότησαν την έμπνευση, προκαλώντας τη δημιουργικότητά τους. Τα έργα τέχνης βοήθησαν τους μαθητές και τις μαθήτριες να σκεφτούν πιο κριτικά, να εισχωρήσουν βαθύτερα και να εντοπίσουν και άλλες πλευρές του θέματος, όπως είπαν τα ίδια. Το εντυπωσιακό ήταν ότι με τη βοήθεια της τέχνης μειώθηκαν οι αντιστάσεις τους και ίσως και οι αναστολές τους και μπόρεσαν να εκφραστούν πιο ειλικρινά. Το